Έπειτα από την ήττα στη λεωφόρα από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ έχουν μπροστά του δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για του στόχου που έχουν απομείνει. Αύριο οι Ασπρόμαυροι αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ στο πρώτο παιχνίδι τη συντελική φάση του κυπέλου Ελλάδα και την Κυριακή θα παίξουν με τον Αστέρα στην Τρίπολη για την τρίτη αγωνιστική των Playoff. Ο Παύλο Γκαρσία είναι εκείνο που καλείται να βρει λύσει για να μπορέσει η ομάδα να βγάλει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο στα παιχνίδια που απομένουν και ενδεχομένω να προχωρήσει σε αλλαγέ στο βασικό σχήμα σε σχέση με εκείνο που παρέταξε μεταξύ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Το θετικό για τον Πάουκ είναι πω δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα και έτσι ο Ουρουγανό θα έχει όλου του παίκτες στη διάθεσή του. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσαν οι οπαδοί του Πάουκ εναντίον τη κυβέρνηση, σχολιάζοντα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Από την πρώτη μέρα τη γέννηση τη ιδέα του ΠΑΟΚΑ έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε εχθρού. Ξέρουμε πλέον να του αναγνωρίζουμε, να του πολεμάμε και να του κερδίζουμε. Όπω πάντα λοιπόν, έτσι και τώρα είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε απέναντί μα ανθρώπου που θέλουν το κακό του ΠΑΟΚ. Κυριάκο Μητσοτάκη, είσαι εχθρό του ΠΑΟΚ και τη ελληνική κοινωνία. Είσαι ο κύριο υπεύθυνο για ό,τι συμβεί στο μέλλον. Όσο μα θερεί το αίσθημα του δικαίου από το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, τόσο πιο πολύ θα σε βαραίνει η ευθύνη για ό,τι ακολουθήσει. Το έχουμε πει και το λέμε και πάλι. Η υπομονή μα δεν τελειώνει. Έχει ήδη εξαντληθεί. Βαγγέλη Μαρενάκη, εχθρό του ΠΑΟΚ και κάθε εννοήμονα Έλληνα πολίτη. Ο Μητσοτάκης σου παρέδωσε εν λευκό τη διαχείριση τη χώρα και εσύ κάνει πλέον ό,τι γουστάρει χωρί να ρωτήσει κανέναν. Οι εισαγγελίε και οι δικαστέ αλλάζουν χώρε και υπήρου για να μην βρεθούν με τσιμεντωμένα πόδια στο λιμάνι του Πειραιά. Αντίθετα, άλλοι εισαγγελείς, δικαστέ και αρχιμπάτσοι ακολουθούν τυφλά τις οδηγίες σου, εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ομάδας σου και των εταιριών σου, νιώθοντας ασφάλεια και σιγουριά ότι δεν θα τους αγγίξει κανείς. Λευτέρια, Βγενάκη, είσαι εχθρό όχι μόνο του ΠΑΟ, καλά και του ελληνικού αθλητισμού. Αναρωτιόμαστε πόσα λάθη μπορεί να κάνει σε μια θητεία. Στημένε επιτροπέ με κουμπάρου, μαριονέτε, επαναφορά, εδιώνυμο φωτογραφικό αθλητικό νόμο για να βολέψεις του φίλου σου ή μάλλον τα αφεντικά σου. Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε μια πιθανή πρώτη σεζόν ως βασικός στον ΠΑΟΚ τόσο στην Ελλάδα και τη Super League, όσο και στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχει βρεθεί στη μεταγραφική λίστα κορυφαίων ευρωπαϊκών κλαμπ. Μετά της Manchester United, Borussia, Dortmund και Brees, λοιπόν, ο διεθνής Extreme φαίνεται ότι εξετάζεται σοβαρά και από τη Σεβίλη, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Ο Πάοκ δεν πρόκειται πάντω να ξεπουλήσει εύκολα ένα τόσο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ για να πει το νέο ναι για τη το μεταγραφή του Τζόλι σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Τέλο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τη Daily Record, ο Βασίλη Μπάρκα δεν θα συνεχίσει στην Celtic έχοντα χάσει τη θέση του βασικού από του Σκοτ Μπέιν και Κόνο Ραζάρ. Ο Πάοκ εμφανίζεται να δείχνει στο ενδιαφέρον. Όπως αναφέρεται, ο Έλληνας διεθνής κολκίπερ πιθανότατα θα παραχωρηθεί με μορφή διανυσμού. Φημολογούμενο ενδιαφέρον υπάρχει και από την Ολλανδία και από το Βέλγιο, αλλά ο Πάοκ είναι η πρώτη ομάδα που έχει πραγματοποιήσει επίσημη κρούση.